να καλημερίσουμε τον Ερακλή μας για να μας πει καθώς την άποψή του. Εμείς βλέπουμε εδώ πέρα, το έχουμε πάρει πάρα πολύ σοβαρά, Ερακλή, γιατί συμβαίνουν πράγματα εκεί πέρα, δεν αστειεύονται τα παιδιά. Πλέον ότι βλέπουμε συμβαίνουν πάρα πολλά πράγματα και εγώ από το τρέλερ που είδα, ειδικά που αλλάζουν οι τρεις ψήφο, δεν είναι λίγο το να αλλάξουν οι τρία άτομα ταυτόχρονα ψηφοφορία. Σημαίνει ότι κάτι έχουν συζητήσει, κάτι έχει υποθεί πιο πριν και έχουν βγάλει κάποια απόφαση. Τώρα εσύ εγώ αυτούς... πιστεύω ότι η Μαρία που θα αλλάξει ψήφο, η Ντέμι που είδαμε τη σηκώνει χέρι και ο Δημήτρης, πιστεύω ότι θα ψηφίσουν τη Μάρλε. Και ο επόμενος θα είναι ο Τζον από κάτω που θα βρεθεί μα στον τάκο. Αυτό όμως, Ηρακλή, δεν ήταν το αναμενόμενο. Δηλαδή θέλω να πω, αυτό δεν θα ήταν αυτό που θα συνέβαινε. Άρα γιατί να σηκώσουν χέρι και να αλλάξουν ψήφο. Δηλαδή φαντάζομαι ότι αυτό θα ήταν έτσι κι αλλιώς. Ξέρεις τι μπορεί, παιδί μου, να είχαν κάποια κριτήρια μαγειρικά ή να ψηφίσουν τον αρχηγό όπως γίνεται σε πολλές ομαδικές, όπως έχουμε δει, και να είπαν τελευταία στιγμή δεν θα το παίξουμε δίκαια ή μαγειρικά. Το παιχνίδι θα παίξουμε καθαρά στρατηγικά. Μάλιστα. Να φύγουν αυτοί που μπήκαν πιο νωρίς, όπως η Μάρλερ, που είναι αυτή τη στιγμή σε αυτή την ομάδα. Και στη συνέχεια ο Τζον, που είναι ένας πολύ δυνατός αντίπαλος, είναι πολύ δύσκολο να τον νικήσει κάτω σε δοκιμασία, γιατί έχω βρεθεί μαζί του. Για να παίξουν στρατηγικά. Δεν είναι μεν κακό το να παίξει στρατηγικά, γιατί πλέον είναι στην τελική ευθεία, έτσι. Θεωρείς ότι η ψήφος τους μπορεί να έχει επηρεαστεί από το σε ποιον θα χρησιμοποιούσε την κάρτα ο Γιώργος? Ότι μπορεί να έχουν αλλάξει την ψήφο γι' αυτό, δηλαδή π.χ. να στείλουν τον Τζον να μαγειρέψει, γιατί θα τον σώσει ο Γιώργος? Δεν πιστεύω ο Γιώργος ότι θα έκανε χρήση της κάρτας για τον Τζον. Δεν το πιστεύω αυτό εδώ για πέρα. Για ποιο πιστεύεις ότι θα κάνει χρήση κάρτας ο Γιώργος? Εγώ επειδή έχω δει τώρα ο Γιώργος ότι έχει μια κόντρα με την Τέμπη, την οποία δεν την πολύ κατάλαβα, να σας πω την αλήθεια. Πιστεύω ότι θα ήθελε να βρεθεί σε αυτή τη δύσκολη Ντέμι που βρέθηκε ο Γιώργος με τον Κώστα, η Ντέμι με τη Μάρλη που είναι πάλι φίλες. Οπότε ή τη Μαρία ή τον Τζον πάει αναλογικά τώρα ποιος θα έχει τις περισσότερες ψήφους. Μάλιστα. Και γίνεται η κατάσταση. Απλώς με φαίνεται και περίεργο το ότι αλλάζουν και οι τρεις ψήφο και δεν μπορώ να καταλάβω τι γίνεται. Θα το μάθουμε βέβαια σήμερα στις 9. Δεν μπορείς να βγάλεις άκρη επί της ουσίας, έτσι όπως έχει γίνει δηλαδή όλη η ιστορία και από αυτό που έχεις ακούσει. Δεν μπορείς να καταλάβεις για ποιο λόγο οι τρεις συγκεκριμένοι που θα έπρεπε να είναι σίγουροι για τις ψήφους τους έχουν αλλάξει ψήφους τελευταία στιγμή και τι μπορεί να συνέβη. Είναι ψυχολόγητο λίγο τώρα αυτό που συμβαίνει. Ξαφνικά πάμε, αλλάζουμε ψήφους. Δηλαδή, εντάξει, η Μαρία με την Ντέμι, ρε παιδί μου, ξέρεις, μπορεί να είπανε κάτι. Αλλά σηκώνει το χέρι του και ο Μπέλος για να αλλάξει ψήφο, που είναι κάθε φορά καθαρός η ψηφοφορία του, με μαγειρικό κριτήριο. Και μου φάνηκε τώρα πολύ περίεργο, γιατί τον παίρνει η μπάλα και παρασύρεται από το όλο κύμα. Να αλλάξει και αυτό την ψήφο του, παρασύρεται από κάποιες ιδέες αλωνών. Είπε όμως ο Μπέλος στο αποκλειστικό που παίξαμε ότι μπορεί να παίξει και στρατηγικά. Ναι, όχι, δεν τη λέω. Μπορεί να παίξει στρατηγικά ο Μπέλος και δεν το κατηγορώ. Απλώς μέχρι στιγμής δεν το έχει κάνει. Για να συμβαίνει τώρα, κάτι έχει γίνει κάτι που συμβαίνει. Δεν το έχουμε δει. Μου, ξέρεις πόσα πράγματα δεν θέλαμε να κάνουμε και μας ανάγκασαν οι περιστάσεις, οι καταστάσεις. Ναι. Οι συμπεριφορές των άλλων. Οι γυναίκες. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι, Ηρακλή. Είπε ο Γιώργος. Οι γυναίκες. Με πόνο. Με πόνο. Τώρα ο Μπέλος τον έχει παρασύρει λίγο το μαράκι. Τι να κάνουμε, ελπίζω να ξυπνήσει και να προχωρήσει. Να ο Ηρακλής τα λέει, πιο γλυκής από όλους. Ηρακλή, γιατί να ξυπνήσει, βρε παλικάρι μου? Ο άνθρωπος είναι ερωτευμένος. Το μαράκι είναι ερωτευμένη. Ο άνθρωπος μαγειρεύει υπέροχα. Συνεχίζει και είναι. Το μαράκι αντιγράφει υπέροχα. Ποιο είναι το. Ενώ ο Στέφανος θα το κάνει καλύτερα. Οπότε, ποιο είναι το πρόβλημά σας? Και ο Ιούδας φιλούσε υπέροχα για σήμερα το βράδυ. Το πρόβλημα είναι ότι, επειδή ξέρω τους χρόνους εκεί πέρα μέσα, το να σκεφτείς μια συνταγή για τον εαυτό σου και να την εκτελέσεις σωστά, στα 5 λεπτά μπορεί, τα 7, άλλα 2 λεπτά, 7 λεπτά που θα έχεις, να τη σκεφτείς καλύτερα. Άμα σκέφτεται το Μπέλος, άλλα 3 λεπτά για τη Μαρία και μένουν 3 λεπτά για αυτόνα, θα κάνει κάποιο λάθος σίγουρα. Μέχρι οπότε τώρα δεν έχει κάνει. Και κάτω όλοι για κάποιο λόγο έχουν πάει εκεί πέρα, έτσι, για το έπαλο. Είναι έξαλλος ο Ηρακλής μας σήμερα και είναι η μοναδική φορά που δεν έχει χαμογελάσει πολύ. Ηρακλή, θα δούμε σήμερα το επεισόδιο και θα είμαστε ξανά μαζί για να τα πούμε. Σε φιλούμε πολύ, γλυκά. Γεια σου, Ηρακλή.